Αλλά ξέρω εγώ όμως τι σκέφτεται ο Ben Affleck. Και πάω κατευθείαν σε αυτό. Άλλο το ζευγάρι. Παιδιά, υπάρχουν φήμες ότι μάλλον δεν πάνε πολύ καλά τα πράγματα μεταξύ τους και ότι τις κάνει νερά ο Ben Affleck, γιατί τον έπιασαν, λέει, μετά από εκείνο το βίντεο που έγινε viral στα Grammys. Θυμάστε που έκανε μουτράκια. Που κάτι... δεν είχε κέφια. Βάλε και όταν για το σπίτι, παιδί μου, τον ανάγκαζε, φαίνονταν. Δεν είχε κέφια. Ναι, και κάτι του έλεγε και του ψιθύριζε η Τζένιφερ Λόπες που τον έκανε να νιώσει έτσι αμήχανα, τέλος πάντων. Από εκεί ξεκίνησαν οι φήμες. Αλλά το θέμα είναι ότι ο φωτογραφικός φακός συνέλαβε τον Μπεν να βγαίνει με την Τζένιφερ Γκάρνερ, την πρώην του δηλαδή. Και αυτή τη φορά το πρόβλημα είναι ότι δεν ήταν μαζί του η Τζέι Λο. Γιατί αυτοί το έχουν κάνει τόσο Σουηδία, που όποτε πάει ο Μπεν να συναντήσει την μία Τζένιφερ, πάει και η άλλη. Αυτή τη φορά όμως δεν πήγε η Τζέι Λο να τη συναντήσει. Δεν εξέλιξαν παραπάνω. Ναι, αλλά πάει κρυφά. Χωρίς τον κηδεμόνα. Πάει κρυφά και τη συναντάει. Και όλοι αναρωτιούνται στο Hollywood μήπως τελικά πάλι τη χωρίζει για να ξαναγυρίσει την προηγούμενη Τζένιφερ. Δεν το βλέπω καλά τον Μπεν. Μου φαίνεται αυτός ο γάμος πάει να φαλήρισει κι αυτός. Τζάμπα τα δαχτυλίδια, τζάμπα η φωλή της, τζάμπα όλα. Δεν ξέρω, πάντως είναι πάρα πολύ περίεργο το ότι δεν ήταν όλοι μαζί αυτή τη φορά.